Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο πως να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα κι αύριο θα φύγω. Αχ, σαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός πώς να βγω ζωντανός. Μα είναι να εμπαρκάρει και κάτω και το αυτοκίνητο του τούτος. Για λόγους ασφαλείας και ξέρεις, ο Ιωαννίδης είναι απρόβλεπτος και αδίστακτος. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να σου κάνει κανένα κακό για σένα δηλαδή. Να με τόλμησε να κάνει κακό στην οικογένειά μου. Αχα. Λοιπόν, θέλω να ανακαλύψετε όσο πιο πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία μπορείτε. Να σκαλίσετε παντού. Πω, είναι τούτο είναι το μόνο εύκολο. Είναι τα έχω σκαλιστεί ρηθκούλα. Αθιάτσι, πού τον καλέ. Άλμα, Άλμα είσαι καλά. Άλμα! Άλμα! Άλμα, ζεις! Ζω, ρε. Ζω. Αφήστε με, μπορώ να μιλήσω. Το στόμα με γεμάτο χώμα. Εσύ είσαστε καλά, ρε. Ρε, πασπαδευτείτε, αν λείπει τίποτε, ρε. Προσέξτε, μετρηθείτε, μετρηθείτε. Που να έχετε σκανάρες, που να έχει. Που να το δω στο Θεό να καλεμένο. Μαμά. Αχ, μάδαμ. Μάνα μου, καταραμένος, που να γυρεύει τέσσερι να τον πάρουν και να μην βρίσκει. Να βρίσκει όχι να τον παίρνουν μόνο παντά, μάνα μου. Μητέρα, πότε γύρισα τη Λεμεσό. Αχ, μάνα μου, καταραμένος, μάνα μου, Παναγία μου. Να πάει να αγοράζει σαπού κατά της τρυπόπτωσης, να σηκώνα μέσα και να κολλήσουν τα γέρκα του μαστιγούνου μπραντού, μάνα μου. Η Φοφό που είναι, εγκανά το μωρό. Η Φοφό έμενε τη μύτη. Η Φοφό με την ύφη μου, κόρη στη Λεμεσό. Μητέρα, ποιο σου βάλε βόμβα στα μάξι και το έκανε σπαράλια. Ακούω. Σπαράλια, μάνα μου, σπαράλια. Που να το γυρεύουν οι πέντε μέρε για να το συναρμολογεί. Μαμά, άντε, κάνει με τι καταρέ. Έχω τον άσο, μπορεί να σε ακούσει. Είναι σωστό να ακούει έτσι εκφράσει τον άσο. Γκολ, γκολ, μάνα μου, γκολ. Εδιάνυσα σε ρε. Εξήντησα σε ρε. Πήρα τον σόβραγο, ρε. Μα για ποια σόβραγα μιλά. Τον φίλο του που παίζουν μαζί ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Μάλιστα. Νάσο μου, ενά πάντα μάνα μου. Ποδοσφαιρικός όρος, μητέρα. Τα σόβρακα εννοεί τα παντελονάκια που φοράνε ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, κατάλαβα. Νάσο μου, πιάσου και τις φανέλες, μάνα μου, να τα κάνουμε σε. Μάμα, πέ μας ποιος σου έβαλε την πόμπα και σταμάτα να ασχολείσαι με φραζές σόβρακα. Κόρη, πώς μιλάς έτσι. Τι λεξιλόγιον είναι αυτό. Πώς δεν επηρέασε. Μαμά, μίλα, μίλα. Γάμω το κέρατο μου ρε, να είμαστε λίγο πιο κάτω, ήταν να είμαστε αγγελούδια τώρα. Όχι πως προσέξε εγώ αγγελούδια και εσύ σατανούι. Γιατί ρε. Δεν ξέρω πως. Ρε δεν ξέρω, γάμω το τόσο γυνήκαμε ρε, ως σκόνι ρε. Ρε τώρα πρέπει να τσακαρίσκω από εδώ αυτό, γιατί πριν να ξεκινήσουμε, φοβάστε ρε τώρα. Πως είσαι νευριασμένος, διότι είμαι και εγώ νευριασμένος, διότι να θέλω μπάνιο πάλι, πως. Ακού, έγινε, τέλειωνε ρε, δεν που κάτω να ξεκινήσω να φύγουμε, δεν τσακαρί από αυτό γύρω μας. Οκ. Τσακαρί καλά ρε. Μαμά μου! Μαμά μου! Τι έπαθες, τι είδες ρε, τι είδες ρε! Μαμά μου! Ηρέμησε, τι είδες! Έχει πόντο κουσκουτά! Έχει πόντο κουσκουτά! Τέλος! Τάραξε μας αυτοκίνητο. Μην πάμε σε αυτοκίνητο. Τώρα! Έλατε σου! Πολύ αναβαθμισμένα τα κρατήρια της αστυνομίας, βλέπω, ε. Μπράβο, δημόσιο κονδύλι να φανταστώ. Εν το απάρμεν μου του τώρα, Φιλιππή. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Δεν ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά σου. Μα νομίζεις ότι είναι τυχαία που ευκήκαμε πολιτιστική πρωτεύουσα στην Πάφο. Έχουμε καλή τεχνική φλέβα. Μάλιστα. Με τις χειροπέδες θα γίνει, θα τις βγάλουμε. Δεν σε βγάλουμε, να σπίκω. Θα μου πείτε τώρα γιατί με φέρατε εδώ πέρα αντί να με πάτε σε αστυνομικό τμήμα. Γιατί ρε Φίλιππ, εσύ που με έπαιξες, είναι σε διαμέρισμα που με πήρες. Δεν σε κάλεσα, εγώ μόνος ήρθες. Καλά γε μου, και εγώ έκανα το πάρτι μου στο Δίβολη στην Τετάρτη Δημοτικού. Και είστε να κάνεις τύπου το Δέλτα 2 μέρη να ξενοφόντος, έτσι ευκαλάσσε με το να παίξω. Δεν έβαλα εγώ τη σφαίρα στο πιστόλι.
Και σαν παιδί σε σφαίρα το μυστήριο, τι να παίξεις, πώς να παίξεις. Φίλιππίδη, έντσι θέλεις να σε παίξω κι εγώ με έναν πιστόλι που δεν έβαλα εγώ η σφαίρα με σένα. Α? Χριστάκη, δεν με έφερες εδώ γι' αυτό, το ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Γι' αυτό σταμάτα μου παίζει το σκληρό μπάτσο και πείτε μου τι θέλετε από μένα και με φέρατε εδώ αντί να με πάτε σε αστυνομικό τμήμα. Ωραία, αλλά είναι ορκισμένες. Αρέσκουν μου τα μαλλιά σου έτσι. Μα χτενιστά. Ναι. Γιατί τουλάχιστον δεν θέλω μόνο εγώ χτενιστό να περιπέζω βλάκα σου ο Νίκος. Πάντως να ξέρεις, κύριε μου, ότι η πάτση που έφαγες πριν ήταν τελή σου. Αξίζα σου. Δείξες πάλι το νου σου ρε μπελοπλάσμα. Ξέρεις το, όχι αξίζα μου. Η γιαγιά μου η Άλμα λέει ότι ό,τι είσαι το πλάσμα πρέπει να το δείχνει. Και στην τελεία και σιγά, αφού είμαστε μωρέ, ναι. Μη τσί και περνούν καλά. Είναι ωραίο το παιχνίδι που κάνουν. Ναι. Φασούες που μηνίσκουν σαν αναμνήσεις για μια ολόκληρη ζωή. Πάντως την άδεινε γλιτώσαμε. Μπήκε μέσα η Μαρία. Κι ο παλιά σε καθάριζε. Ναι, σαν από μηχανής θεά. Θεά και καπάτσα. Όχι, όχι, όχι. Άμα να το δέρνει έτσι, θα πάρουν ποτέ του τα μυαλά του αέρα. Πάνω χαρά σου. Ναι, δεν λέω να μην σχολιάσω τους πάτσους, αλλά με τούτον το τελευταίο που έγινε και άντε να τους θεωρήσω χαϊδευτικούς. Μια ομορφιά χαϊδευτική γαουρόπατση. Πέτος πόσο ευτυχισμένη είναι. Πώς μπορώ εγώ τώρα να του πω για την αρρώσκια μου. Δεν θέλω να σβήσεις γίνον το χαμόγελο που έχεις στο πρόσωπο του. Τι είναι ανεμελιά. Όσο μπορώ να τα αποφύγω, είναι να το κάνω. Εν τω μεταξύ, ήταν τα ούλα οι γονείς μου πριν. Εντάει, εγώ αντρέπουμε. Μάνα, τι το μωρό μου. Πε μου έρευνα το αντρέπω. Κι άγικο μου, ρε. Εντάξει, να σου πω κάτι, έτσι πειράζει, σιγά. Έπρεπε σε κάποια φάση να μάθουν ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτήν τη σχέση. Άσε που ήθελα να ξενώ, ότι δέρνω κιόλας. Μόνο που εγώ να μιλήσω για τους πάτσους. Αν και εννοείται ότι για να σου τους δω πίσω κάποια μέρα έτσι για να φύγουν πάνω μου ή τίποτε άλλο. Ναι. Για τα άλλα που έκανα εμείς στην πισίνα μου πλέον. Ποια. Το φίλι μας το. Το φίλι μας το. Οκ. Δηλαδή λες μου τώρα ότι αν τρέπεσαι να δείχνεις στους άλλους πόσο πολλά με αγαπάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δείχνεις στον άλλον ότι αγαπάς τον άνθρωπο σου. Ναι. Αλλά εμένα προσωπικά δεν με βολεύει να το κάνω μπροστά στους γονείς μου. Και ειδικά μπροστά στη μαμά μου, δηλαδή. Μαμά σου, μαμά σου. Μαμά, 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 μαμά. Δεν έπρεπε να την αφήσει να φύγει. Ήταν να την αφήσει όλο χωματί, ρε Κώστα. Ήθελα να κάνει μπάνιο. Έτσι έκανα μωρό να έτσι το απαγορεύσω. Ναι, αλλά βρήκε την ευκαιρία και μας ξεκλείστησε πάλι. Εκεί που νόμιζα ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την ιστορία η κυρία Άλμα, μπουμ, τι στενάξα το αυτοκίνητο στον αέρα. Καλά, δεν είσαι σίγουρο να το έχει σχέση με την ίδια ιστορία. Δηλαδή λες ότι μπορεί να υπάρχει άλλη ιστορία. Ακόμη χειρότερα. Εκεί που νομίζαμε ότι είναι στη Λεμεσό και Βολτάρι, να πούμε στο Μόλο και ζει το χρυσό ήλιο βασίλεμα τη ζωή τη. Τι ανακαλύψαμε, ότι είναι κάπου στην έξω από τη Λευκοσία στα περίχωρα σε κάτι απομακρυσμένες περιοχές. Καλά. Εντάξει, άφησε να κάνει τον πάνιον τη, και να την αναγκάσω εγώ να μας τα πει ούλα με τον ίδιο με το Σίγμα. Τούτη φορά δεν θα μα ούτε γλιτώσει. Ένα ντρέπεστε. Άρχισε το σοου. Απουσιάζω τόσο καιρό από την οικία μας. Και αντί να με υποδεχτείτε με τα βαΐων και κλάδο, και να κάνετε ένα σουαρέ και να σερβίρετε γελία καναπούθια, προσπαθείτε πάλι να με υποβαθμίζετε. Πάλι για όλα αυτά η Άλμα, για όλα αυτά η Άλμα. Μόνο δεν αφήνεις τα σάπια τώρα και πέρασε τη γύρευε στις ερημίες και μου πεις ότι πήγες να μαζεύεις αγρέλια. Για όνομα του Θεού, γάμπρε, για όνομα του Θεού, επιτρέπετε σε μία κυρία του δικού μου κοινωνικού στάτους, μία Άλμα Χατζηγεωργάκη Χρυσοκού, να συνάει αγρέλια, να φρύσει σαν καροκοίνη και να μέσα τα πειλά με τα γάντια. Καλά που έκαμε τσάμε. Βγήκα στη φύση έτσι να αναπνεύσω καθαρόν αέρα. Και για να έχουμε καλό ρωτήμα εκεί στη φύση που βγήκες να αναπνεύσεις, με ποιους συναντήθηκες?
Να με νευριάσεις παραπάνω, α. Μα πόσο παραπάνω να νευριάσεις, που σαν οδήγας άλλο λίγο να τον πάρουμε. Είδες ενταλλακτικά μου συμμετούν την απαραδείχτη συμπεριφορά σου που διακυβεύεις τη σωματική μας ακεραιότητα. Με το δίγεμα σου που διακυβεύεται η σωματική μας ακεραιότητα. Ουσι, όπως και είσαι υπόθεση, να. Εγώ κόρεο ξέσαι, που ούτε τσέπιαζες με το σπίτι μου και δεν μου είπες το λόγο, το γιατί, που πάμε. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Με εγώ που να σου κάνω έκπληξη. Καμιά ημέρα θα με πιάνεις τηλέφωνα, θα χτυπάς τις πόρτες και δεν θα σου απαντώ. Πέμω εσύ, σαν να είσαι πολύ λόγο είσαι φέτος. Αφού κορή φέρε με στο αμή, εξήγα μου, για ποιο λόγο ήρθαμε δάμε. Έφερε μας το έστιχτο μου, κορή. Ζατί, κι όν το έστιχτο σου έκαψε μας. Σταμάτα να μιλάς έτσι για το έστιχτο μου, γιατί κάθε φορά που χτυπά το καμπανάκι του είναι αλάθαστο. Κι όταν ευτοχύνεται, γιατί δεν χτύπησε να σε προειδοποιήσει και συνεχίζει τις πελάρες. Και σε προκαλώ, αγαπημένη μου ελπομένη, να βάλεις το νου σου να σκεφτεί, γιατί άραγε σου δεν μου χτύπησε το καμπανάκι το έστιχτο μου. Μήπως σε χάλασε κανέναν εξάρτημα. Όχι, μήπως γιατί αυτή η κατάσταση που περνά ο παπάκης μου και κατεπέχτη. Χθες είναι εγώ, είναι προσωρινή και σε λίγο καιρό ο πλούτος θα επιστρέψει στους λογαριασμούς και στα πορτοφόλια μας. Μακάρι, κόρη, μακάρι, αφού παρακαλώ την Παναγία πριν πάω στη φυλακή, κόρη, αφού έκανα και τάμα. Μια λαμπάδα, δυο φορές τον πόη σου. Να μας πάρουν και για τσιγκούνιες. Να σου πω κάτι. Αδιαφορώ απλά. Άτε να δεις. Δε που να προπορευτεί κιόλας. Εμπόιν τούτο. Πάλι φύγονται, πάλι φύγονται. Τούτη έγινε ο Δημήτρη μας. Τούτη το τερκάζει. Καμιά άλλη. Είναι πολλά αγαπημένη. Μένα ακούτε το Δημήτρη που λέει Λάρες, θα χωρίσουμε. Φίκη μου, από πότε είναι αυτή ο Χριστός? Δεν ξέρω, μου είπε. Α. Εμένα με συγχωρείτε. Έχω λίγο να κεφάλι μου και να πάω στο δωμάτιο μου να ξαπλώσω. Θες να σου κάνω ένα ζεστό, να σου φέρω κανένα χάπιν, τι θέλεις? Όχι, όχι, είναι να ξαπλώσω και να μου περάσει. Πάει στο καλό κούκλα μου. Πίνε νερό. Λίγο. Λουί, τι είναι να γίνει? Τι είναι να γίνει? Και άσε μέλα του Χριστού να χαρείς. Αφήνε την τόσες ώρες μόνη της. Να σηκωθεί να φύγει με τσιά και να είσαι και δίκαιο. Βίκυ! Ναι, εκεί που πάεις? Στο δωμάτιο μου. Α, να έρθω. Μέλα. Οκ. Επίενε, κόρη, και έρχομαι σε 5 λεπτά να το δω, κόρη, λαφιό φιλούθηκε. Α, οκ. Μάμα, κάτι σε ρώτησε ο Κώστας. Τι με ρώτησε? Πιστεύτησε, διέφυγε μου. Α, σου διέφυγε, φυσικό είναι. Πέρασε τόσο πολύ καιρό. 40 δεύτερα, πώς να μη σου διαφύγει. Μας δουλεύεις, ρόγαζε, κυρία Άλμα, μας δουλεύεις. Όχι, Κωνσταντίνε μου, όχι. Υπάρχει πρόβλημα. Να σκέφτομαι να ξεκινήσω κάτι βιταμίνες που μου συνέστησε η Κλεονίκη για τη μνήμη. Η Κλεονίκη εννοείς ο Τζονής? Όχι καλέ, η Κλεονίκη, Κλεονίκη. Και θέλω να μου πεις εσύ τη γνώμη σου, που είσαι γιατρός. Δεν έχεις ανάγκη από βιταμίνες, μητέρα. Έχεις εμένα. Θα σου υπενθυμίσω εγώ την ερώτηση. Ξαναρωτάω λοιπόν. Με ποιους συναντήθηκες? Να πού μου. Στα κάκαφα, μαμά, στα κάκαφα. Κανείς εγώρε ένα που τσιριλάς. Εγώ μιλώ με τον άντρα σου. Στα κάκαφα, μητέρα, στα κάκαφα. Στα κάκαφα, ναι, στα κάκαφα, τώρα κατάλαβα. Περπατούσα στους διψασμένους κάμπους και ανέπνεα το φθινόπωρο. Α, τώρα περιμένεις να σε πιστέψουμε. Γιατί δεν με πιστέψετε, Κώστα μου? Γιατί κατάντησες σαν το βοσκοτό ψεύτη, ρε μαμά μου. Κυρία Άλμα, πρόσεξε! Έφερα το τσεντί σου, επέσου κάπου, έξε την πόμπα! Ναι, κυρία Άλμα, έσου το κλέψω ο Μιτσής. Ο Μιτσής είναι τέλειος κλέφτης. Πρόσεξε, τέλειος κλέφτης! Ω, Κωστά, no time no zero. Έλα, κυρία Άλμα, σου έφερα το πορτοφόλι σου. Μα τι καλή είναι. Η διψασμένη κάμπη. Κόρη, με μιλάς. Κόρη. Με μιλάς, λαλό σου. Μα γιατί? Γιατί αφισβήτησες το έστιχτο μου και τούτον εν το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου κάνει κάποιος. Κι εγώ νόμιζα ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου κάνει κάποιος είναι έναν καλαμαρούσια σου πιάσει τον άντρα. Όχι. Τούτον ιδανός του καυκά. Κάτι, κόρη μου και εσύ. Αλλά εξήγα μου, σε παρακαλώ. Μια ερώτηση, σε παρακαλώ. Πέ μου να δούμε, τι θέλεις. Για ποιο λόγο ήρθαμε δάμε, το έστιχτο σου, γιατί μας έφερε δάμε? Για έναν πάρα πολύ σοβαρό θέμα να χωνευτεί τη φιλανάδα μου που δεν θα σου πάει, δεν κάτσουμε σε καρέκλα στην καφετέρια. Γι' αυτό τάρασε. Περλή και φτάνει. Λοιπόν, κύριοι, ακούω ό,τι θέλετε από μένα και μου πείτε άσχετα. Ούτε εγώ απολαμβάνω την παρέα σας, ούτε εσείς τη δική μου, οπότε ας μην παρατείνουμε άλλο τη συνεδρίασή μας. Ωραία, καταρχάς πέ μας, γιατί παρακάλεσες να σε συλλάβουμε. Νόμιζα ότι είμαι καταζητούμενος.
Εν τζα ρωτιάμεσαι, είσαι καταζητούμενος. Ε, τότε τι ρωτάτε. Ρωτούμε γιατί είσαι καταζητούμενος και γιατί εφήρθη και έλλην να παραδοθείς. Αναόξες σου. Δεν δυσκολεύομαι λίγο με τις ξένες γλώσσες. Να ειρωνευτείς ο Λύσης. Αδερέ, Φιλιππίδη, μίλα. Λοιπόν, όχι, δεν μου ανάδοξε. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Και ο λόγος που παραδόθηκα είναι γιατί με παρότρινε κάποιο πρόσωπο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ένα λεπτό, ρε, να μπορεί να μου να γίνει δάμε. Μαύρα τσεγέρι με να μην ωραία στα γη, να μου φωνάξε. Ένα είναι ωραία κλεισμένες, τι να μπορεί να κάνει. Φέρετε μου τον τι φουρνιά τη τσινούρκε, ρε, κουμπέρα τη τσαντουρκά, μη σένα. Που μαζί με το φωνιά πρέπει να πει φυλακή και ο αστυνομικός, δεν εξηγείται διάφορα. Δεν μου λες το μάθημα ξεκλείδωμα χειροπέδα στην αστυνομική ακαδημία, εσύ έκανες εργασιαρχείο. Είστε. Εσύ που το μάθημα θρησκευτικών έλειπες, γιατί φαίνεται ότι είναι πιες με τους καλούς και πάλι με τους πατάλιες. Σλανκ. Το λοιπόν, έτσι και ολόγιο. Ένας τρόπος υπάρχει να ανοίξουν οι χειροπέδες. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Τι όνειες, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Ναι, σγέντα φιλικουτούνια. Οκ, okay, πάμε, αλλά αν προσπαθείς να με παρενοχλήσεις, θα κινηθώ νομικά. Οκ, okay, εάν κινηθείς νομικά, είναι ένα ιερίο πλευρό. Άρα κι άλλο. Χώρα που χαλάρωσες. Τώρα, μπορείς να με εξηγήσεις, σε παρακαλώ, ή να μου σκέφτεις τόσο κατάπαινο και πήρετε μέσα στο πνευματίο. Να μου να σου πω, νομίζω ότι είμαι μέσα στο νου του να πολύ. Όχι, όχι, ψήσω. Ρε, μα δεν μου το εξηγήσεις το σμυρίλιο. Ένα κόψω χέρι, βρε. Μωρό μου. Sorry που να πρέπει να χαλάσω τούτη την υπέροχη φάση. Χάλαστη, να δούμε. Ναι, πρέπει να τη χαλάσω γιατί νομίζω ότι είναι ώρα και στιγμή να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον μας και ξεκινώ τι θα κάνουμε με την Γερμανία. Ρε μωρό μου, είπα σου θέλω δύο μέρες. Δύο μέρες σου ζητώ να μιλήσουμε με τους δικούς μου. Ναι, αλλά θέλεις να έρθεις μαζί μου η Γερμανία, ναι. Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Δεν θέλω να σε χάσω. Ούτε εγώ. Ξέρεις, τώρα που έλειπες στη Γερμανία... Ήθελες να με σκοτώσεις. Ναι, να στιεύκω. Sorry. Ήθελα να σε σκοτώσω, ναι. Είμαι πάρα πολύ πικραμένη μαζί σου που ο μόνος δρόμος ήταν ο χωρισμός. Αλλά ήρθες και πέλανες με παλέρες σατανά. Είσαι έτσι. Καλούεις, αλλά είσαι σατανάς. Ναι. Καλά, άμα δεν θέλεις, δεν πάμε. Τι εννοείς, να μην πάεις ούτε εσύ. Ναι, σιγά να μην πάω και να σε αφήκω τα μένα σε περιτριγυρίζει και όσο βλάκας, ο χόρκατος, ο εστριμμένος ο Τάσος. Δεν μπορώ, μην ασχολείσαι τώρα με τον Τάσο. Ναι, να μην ασχολούμαι με τον Τάσο. Ωραία, δεν θα ασχολούμαι με τον Τάσο, αλλά την επόμενη φορά που να τον έβρομαι στον δρόμο, εγώ θα το τσιλίσω και θα βάλω πισινή για να σιγουρευτώ ότι τον ετσίλισα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Τάσος, άτε. Α. Και ποιος σε ενδιαφέρει, δηλαδή. Μάντεψε. Anyway, αλλά να σου πω κάτι, ενδιαφέρει με τώρα και Βίκη, διότι έτσι που σε παίρνα, ένιωσε έναν οστικό κύμα λύπης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μέρες που χάλια. Άτε, κατάλαβα. Εντάξει, Γιούδη μου, όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Ήβρετε δε. Ναι, 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 ήβραμε τα, ήβραμε τα. Φίλε μου, ήβραμε τα, ήβραμε τα. Και μιας που τα ήβραμε, θέλω να μου πείτε τώρα τι ήταν τσίνο που θέλετε να μου πείτε πριν, πριν να μπει η Μαρία εννοώ. Τώρα που έκατσα και έκατσα και εσέναν ο κόλος σου, εξήγα μου. Γιατί έφαγαν τα ανταλάου, τα ανταλάου, το έστειχτο σου που λένε και η Αναστάζια. Κορία, δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι δαμέ ένα εύρω τον έρωτα της ζωής μου. Μα που κόρη μου και θωρώ. Κάρτα μου θωρώ. Κορούδες, έχω και κρατικών, έχω και ξυστών. Τι προτιμάτε? Τον κόρη, εν τούτος. Μα ποιος? Ο έρωτας της ζωής της. Εν η αλήθεια, με πολλό χαλά. Κυρία Άρμα, το πορτοφόλι σας. Πώς θα σε κάλεσε ρε να έρθετε σπίτι μου? Μα πρόσεξε, έτσι πιάνε προσκλητήριο, ναι, μόνοι μας πουρθάμε. Ντροπή, μητέρα, ντροπή να πούμε. Ήρθαν εδώ οι κύριοι, οι διψασμένοι κάποιοι να σου φέρουν το πορτοφόλι σου που σου έπεσε εκεί που ήσασταν μαζί να πούν και στους μαλώνεις. Ναι, ναι, πρόσεξε, εμείς για το πορτοφόλι σου πουρθάμε, ντε. Λοιπόν, θα μας εξηγήσει και εμάς κάποιος τι έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί τίποτα, τίποτα απολύτως, ουδέν συμβάν. Μάλιστα, μαύρα μεσάνυχτα και σύγκροστα μου, ασυνδυσμένη τακτική της κυρίας Άλμας. Πες το ψέματα. Ρε, κατονόμαστε. Και τον έφερες τούτο μαζί σου. Κιού,
Τι τον έφερε, ρε, για να μα δείξει τον νου του. Πώ, πρόσεξε, δείξει τον νου σου, κυρία, να μα δείξει τον νου σου. Ένα σένα μπουλάρι. Όχι, για σένα μπουλάρι. Μιλή, κάτι σε ρώτησα. Ναι, σκούλα, μπορεί να έτσι να επαναλάβει την ερώτηση. Ατιάτσι, τι τον έφερε, ρε, το σαντάνο με ένα μαζί σου. Ρε, πάντω εγώ νο. Πάντως, εγώ μπουλαρί νομίζω... Ρε, μα... Hey, κάτι δεν πάει καλά. Βάλε καλά που το κατάλαβες. Πάω να δω. Hey, γιος σου είναι. Όχι, εντάξει, εντάξει, παρπατά. Βάλε καλά. Όχι, να την κάνω πουλαν την πελοχυροπέα. Εξόρτωσες. Ρε. Ένα βρέχει ένα αντικείμενο που να μην μπορεί να πωλείς να κάνεις ζάφτη. Τρύπια τη με το σμυρίλιο έβγαλα τάντερα η ζωή. Ωραία. Και τώρα που της έβγαλε τάντερα της μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Σου δίνω την άδεια. Ένα πολύ. Απολογούμε. Αν σου δώσει φυσικά την άδεια, ο κύριος Χριστέχη. Σοβαρεύτω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε σοβαροί, Χριστέχη. Λοιπόν, ακούω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν. Δεν μπορώ να ρωτήσω, ρε. Απέκουν και εσύ που την ώρα που συλλάβαμε, εξιάσαμε τον λόγο. Α, ναι. Λοιπόν, πάλι καλά που θυμήθηκες. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το πρόσωπο που είναι και γνωστό μας που σε παρότρινε να παραδοθείς. Και για ποιο σοβαρό λόγο. Το πρόσωπο είναι η κυρία Άλμα Χατζιωργάκη Χρυσοφού. Αντιλαμβάνεσαι μετά από το νοσόκιν το πράγμα. Εν επέρασε καν που το νου μας ούτε θα πει στην οικογένειά σου. Ναι, ναι, πρόσεξε, τέλα, ούτε μας επέρασε από νου. Παρέτα ρε, τσατκάτσι, βγκούλα, βγκούλα. Άντε να δω, μιλάς εσύ για νου. Πού ήβρες το νου ρε, και πετάσεις σε κάθε λίον όπως το φούρτου που το πεινάρε. Μα πρόσεξε, ρε, ούσου ρε, ράψω αμέσως, ράψω με ράπτο μηχανή. Okay. Έπρεπε τουλάχιστον να πεις στον γαμπρό σου και στην κόρη σου. Τι να σου πω, κύριε Άρμα. Δεν θα περίμενα ποτέ να πω στο μελί. Γεια στο στόμα σου, Μελή, γεια στο στόμα σου. Σου βοήθεια τώρα η μόνη περίπτωση που πρέπει να είμαστε όλοι δυνατοί, οργανωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Γεια στο στόμα σου. Να μην σου πω ότι πρέπει να ανακατέψουμε και τον Νικήταν. Νικήτας. Μαύρο και σκοτεινό και γέριμος να μείνει για Νικήτας. Ο Νικήτας ποιος είναι. Δεν ξέρω. Α, πάλι δεν ξέρεις. Αφού είπα δεν ξέρω. Είναι ο αστυνόμος Χρήστος Χριστάκη. Προσέξε. Ο Χρήστος, α. Ναι, ναι. Αλλά λαλούμε το ζωνικίδα του Χρήστου. Παρετάτε, δεν θα πείτε τίποτε. Να πάτε να τα ξεφουρνίσετε ούλα. Εγώ αποφασίζω. Σε εμάς θα αποφασίσεις να μιλήσεις τελικά ή θα συνεχίσεις να μας δουλεύεις ψιλόγαζι. Και εσάς. Εγώ θα αποφασίσω. Και το πότε και πώς. Εντάξει, κι αν σας αγαπώ ακόμα, εγώ θα αποφασίσω, θα σας το πω. Μην ξέρω, συγκινήθηκα. Πάω να αποσυρθώ στα ιδιαίτερα μου διαμερίσματα. Η Άλμα. Όχι ρε παιδιά, όχι, να ξυπέξω εγώ. Δεν γίνεται όποια περούκα και σηκώσει να βγάλω τη γυναίκα. Εμένα βέβαια δεν με νοιάζει η Άλμα. Για μένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει ασφάλεια της Ελίνας και της Σίλβιας. Και τώρα που μιλάμε η Σίλβια μπορεί να κινδυνεύει. Να μην εννοείς κινδυνεύει όλα, και εσύ που το ξέρεις. Έφυγε από την καφετέρια χωρίς να ξέρουμε που πήγε και στο αφεντικό της είπε ότι έπρεπε να πεταχτεί κάπου. Πώς θα να πεταχτεί. Που το καμπαναρχό. Να πάει και μου κάπου, να πάει κάπου. Με τσίντη έννοια. Τελικά πού επετάχτηκε. Ξέρω εγώ, άμα ήξερα θα ζητούσα τη βοήθειά σας, θα πήγαινα να τη βρω κι από μόνος μου. Καλά, ρωτά. Ξυκάπνιζε, ρε Ζουνάκο. Έτσι πάμε σε ρε γαμπούρι. Έλα, συνάδελφοι. Ναι, ρε πέ μου. Τι εννοείς. Απαναγία. Καλά, ευχαριστώ, Ελένη. Απαναγία. Ανατινάξαν το αυτοκίνητο της Άλμας. Απαναγία! Κύριε κομπάρε, διαΐ. Σηκώναν την ίσια πάνω την κυρία Άλμα. Όχι, ευτυχώς να είδαμε στο αυτοκίνητο. Όχι, Ισιόρ. Εντά, Ισιόρ, θέλεις να είδα. Όχι, Ισιόρ, είναι για την πόμπα που εννοώ. Γιατί να σηκώνουν ίσια πάνω την κυρία Άλμα. Προφανώς ήταν μια προειδοποίηση. Τροχιοδεικτικό. Και μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι είναι αντίστακτος. Ποιος. Και αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι κόρες μου είναι θανάσιμος. Λοιπόν, ανησυχώ πάρα πολύ για τη Σίλβια. Ένα πολύ. Ανάλαβε. Να πάω στο καφέ που βουλεύει. Παιδί μου, εντάξει να πάει στη σχέδιο. Κάμε το ξυρινοδί σου, το κόντρα, μάρτε τα μαγειριά σου, τα λάιδε σου, τα μάσκα σου. Και μετά να πάει. Έφυγε. Αμαν. Μάνα μου, κόρη, ό,τι αλαχιοπόλη, σε βρένει τόσα ψυχικό να κάνει κάτι μαζί σου. Κόρη, με μιλά
περάσατε σιωπή. Και ξήγα μου τώρα, κάτσαμε μέσα στο καφέ και καρτερούμε το πεπρωμένο σου να έρθει. Κόρη μου, έτσι πράγμα, με βάλεις λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Εγώ απλά είπα ότι ένιωσα μια έντονη επιθυμία να έρθω δαμε, ότι μια ώρα τη δύναμη τράβησα με όσα με τίποτε παραπάνω. Το είδον πράγμα λαλούμε, απλά με διαφορετικά λόγια. Επίσης, θέλω να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Όχι. Τι όχι. Δεν θέλω. Αφού ακόμα δεν σου είπα. Κάθε φορά που συζητούμε, εγώ παθαίνω νευρικών κλονισμών και εσένα θέλω να σε σύρω μέσα στο φρενοκομείο της Αθαλάσσας. Κορή, θέλω να συζητήσουμε για το παιδί. Ποιον παιδί? Το παιδί του ήλιου. Ποιον παιδί, κορή? Α. Το παιδί που μου αρέσει, κορή, που με ελκύει. Δημήτρη μου, γιατί επιμένεις για μου για ένα πράγμα που σου είπα ότι δεν είναι της ώρας. Εθιέ. Δημήτρη, με θυμώνεις του θείου σου. Ε, μαμά. Δημήτρη. Αγάπη μου, εμπιστεύκεσαι με? Ναι, εμπιστεύκομαι. Ωραία. Εμπιστεύτουμε και όταν σου λαλώ ότι το δικό σου θέμα δεν επήγει. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε οι τρεις μας την αδιαφορία που δείχνει ο Χρήστος προς τη Βίκη. Ποια είναι αδιαφορία? Άντε ρε Σταυρούλα και εσύ τώρα αδιαφορία. Παίζαν του πολλά τρεγάματα. Αδιαφορία είναι. Βεβαίως αδιαφορία. Είναι η δουλειά του ρε Σταυρούλα. Δεν με κοφτούν εμένα του εσύ δικαιολογίες. Το αποτέλεσμα είναι η αδιαφορία προς τη Βίκη. Να μας πει ο Δημήτρης την άποψη του. Εγώ δεν παρατήρησα κάτι. Βέβαια εντάξει είχα και εγώ τα δικά μου, αλλά... Εγώ όμως που παρατήρησα, είδα ότι ο Χρήστος και η Βίκη εμπάν καθόλου καλά. Νιώθω ότι τούτοι δυο ένα χωρίσουν ότι ο Χρήστος θα τη χάσει τη Βίκη μας. Μα συγγνώμη, τη θωρείτε όλη μέρα εμαρασωμένη. Να πάθει καμιά κατάθλιψη και να έχουμε το κρίμα της. Ναι. Θέλεις παρέα? Εσένα θέλω σε μένα. Εστεγνώσαν σου τα ρούχα σου. Α, ωραία, ευχαριστώ. Τι? Βίκη. Θυμάσαι που ήμασταν κάπου 12-13. Και μια ημέρα εγώ ήμουν άρρωστη και τρέχανε μίξες μου. Και ήρθα στο σχολείο. Και μόλις σου το είπα, αφήκες η μάμα σου στην αυλή και εσύ έφυγες στο σπίτι μου. Και ήμασταν έτσι όλη μέρα μας στο κρεβάτι και τρώμε στα χαρωτά. Από το περίπτωρο του Άκη. Θυμάσαι τον Άκη? Και μετά βέβαια πιάνε τη μάμα μου από το σχολείο και ρωτήσαν την που είμαι. Ναι. Και ήρθε η μάμα σου και πιάσε σηκωτή. Ωραίες εποχές, ναι. Βίκη, τι έχεις? Δεν ξέρω, Μαρία. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν έχω διάθεση για τίποτε πλέον. Ούτε για τον Χριστό. Ειδικά για τη σχέση μου με τον Χριστό. Φοβούμαι να ψάξω μέσα μου να δω να μου γίνεται. Ναι, αλλά ο Χριστός αγαπάς. Αγαπάμε. Τι εννοείς, εννοείται ότι αγαπάς, ε. Λείπει συνέχεια. Έφερε με ένα μηνό σπίτι του, ο Ζήνος λείπει συνέχεια. Νομίζω τόσο ήμουν αξιόνιξα να ζήσω αυτή τη ζωή μου. Ναι, αλλά ξέρεις, είμαι που προσπαθεί να βρει λύση. Για να τον απέσω τον Φιλιππίδη. Τώρα επιμένεις να κατεβείς τη μάνα σου? Ναι, επιμένω και δεν θέλω να το συζητήσω και καθόλου. Σε βαρέθηκα, Αγγέλη. Α, βαρέθηκες με κιόλας. Επειδή θέλουμε να έχουμε άποψη για το που δούλευκε η γυναίκα μας. Άποψη το ονομάζεις αυτό το ρεζιλίκι που έκανες και μέσα και έξω από την καφετέρια? Αφού ενεφεύκες. Γιατί να φύγω, δούλευα. Ούτε εμένα μου αρέσει και μου ζωνίζει, δεν έτσι ο άλλος. Τι μαγίζεις? Αναμέσω ζω. Τον άλλον αφήνες, τον εμένα δεν με αφήνεις. Ρε, το καταλαβαίνεις ότι είσαι άρρωστο ζηλιάρης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να με ακολουθείς όπου πηγαίνω και να μου κάνεις έλεγχο και να μου επιβάλλεις σε ποιον θα μιλάω, σε ποιον δεν θα μιλάω, σε ποιον θα δουλεύω, σε ποιον δεν θα δουλεύω. Αυτό είναι μαρτύριο, δεν είναι ζωή, το καταλαβαίνεις. Εγώ πάω να φύγω να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, να πάμε στο σπίτι πάλι να συζητήσουμε αν θα παραιτηθώ για τη δουλειά. Μην ανησυχείς, τα κατάφερες μία χαρά και μόνος σου δεν θα ξαναπάω στη δουλειά. Θα με διώξουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πηγαίνω στο σπίτι, μην μαζέψεις τίποτα από τα πράγματά μου, θα έρθω να τα μαζέψω εγώ με το δικηγόρο μου. Και εννοείται θα πάρω και το μωρό μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση. Τώρα πού πάεις? Λοιπόν, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Από αυτή τη στιγμή είμαστε διάδικοι. Εντάξει, πάρε το αυτοκίνητο σου και φύγε. Και ποιο είναι το παιδί που σε ελκύει? Όχι, ποιο είναι η κόρη. Είναι ο Στυλής, ο Χατζηστυλής. Είναι ο Πακιστανός. Είναι ο Πάτερ. Είναι ο Ήμο. Τι μπαλαρίνα? Τι μπαλαρίνα, ναι. Ο Θεός ποιον. Καλά, και τούτη ούλη δημιουργία. Εν το παιδί που σε ελκύει? Ναι. Και έχει όλη μέρα που σκέφτομαι και κάνω συσχετισμούς. Δεν θέλω να ξέρω. Φέρνω μια τη φυσιογνωμία μες στο νου μου, των παιδιών που είδαν και αρέσαν μου. Πάντως διαθέτω με μπούλ. Νερά παωμένα, αναψυχτικά,
bombes, bicie, sciamali, fatti angommeni, baomeni, papuzzosica, baomena, dihata, cocconia, sase, platun. Tessera, proto, commati. Tria, papuzzosica, se paracalò. Grande, pieroi. Mamma, non mi da puti, si, per. Το όνομά σου? Στυλής. Στυλής και στυλής. Χαρικά. Και Ιόνι. Πώς σου φαίνεστε? Όσο εσύ. Γεια σας, τέκνα μου. Γεια σου, πάτερ. Την ευχή σου. Του κυρίου, αγάπη μου. Ω, η ευχή σας έχω την αγατσό. Για το σοντζιό με μάνα μου. Γιώνε το πρωτά, έτσι. Καχαρή. Στο καλό, όμορφες παρτένες. Γεια σου, πατέρ. Κούρι, είμαι πάρα πολύ απογοητευτικός. Συγγνώμη, το όνομα σου. Ραντζί. Δέσπο, χαρικά. Κι εγώ χαρικά. Εσέναν, το όνομα σου. Άλεξ. Οι φίλοι μου όμως φάζουν με νεκροθάφτη. Νεκροθάφτη, βουάω. Ει, κούρι και σου. Βουάω, είπα. Wow. Λαμπό από το χαρά του, λαμπό όταν σε βλέπω, λαμπό, 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 λαμπό. Ναι, ήθελε να ρωτήσεις κάτι την, τον, την, το όνομα σας. Σβετλάνα. Είμαι σίγουρη, κόρη. Ενώ ίδιος. Καλά, κόρη. Όπως λαλούμε για τριάδα, είναι ο ένας και μοναδικός Θεός. Έτσι και τούτοι πέντε είναι Αγία Πεντάδα, ας πούμε. Ναι. Η Αγία Πεντάδα. Είναι η Αγία Πελάρα που σε δέρνει. Καλά, κόρη. Και τι του βρίσκει και ερωτεύκεσαι τον κάθε φορά. Όχι, έτσι, κόρη, δηλαδή, εσένα ναι σου αρέσκει. Όχι. Με ποιος είναι ο τύπος σου, εσένα. Ο τύπος μου, εμένα, είναι ο άντρας ντ' ανάντρας. Όπως τον Μπάμπι το Φτιακουρίν, ας πούμε, που εφήλαν την Πέννη και ελιγίζαν τα πόθια της. Όπως το Κολόστος Αγαπώ, που εφώναζε της θέας Χριστοδουλίδου. Αγαπώ σε Τερέζα. Έτσι, τύποι. Άντρες 45, δηλαδή. Μπρουτάλ, κορί. Μπρουτάλ. Κορί, να σου πω πρώτα απ' όλα, πολλές αναφορές κάμε στην Κυπριακή τηλεόραση σήμερα και δεν μου αρέσει καθόλου, α. Να με σου πω για την Αχτή Ονείρο. Όχι. Καλά, κορί, και πού ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός. Κάποιος είναι να είναι. Ποιον είναι η μπαλαρίνα. Τι γίνεται εδώ με. Γιατί έμεινατε μέσα στην πόρτα. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Μαγί. Κυρία Αθασανιάδη, πρόσεξε. Χάι. Κώστα, τι γίνεται. Τι να γίνεται, αγάπη μου, προσπαθούμε να μάθουμε την αλήθεια από τη μητέρα σου, αλλά όπως πάντα αδιόρθωτη. Θα μιλήσω, θα θέλω εγώ να μιλήσω. Αν δεν μας πεις την αλήθεια με το στόμα σου, κυρία Άλμα, θα μας την πουν οι κύριοι. Περάστε, κύριοι, στο σαλόνι. Μα πρόσεξε, και είναι κύριοι. Και ας τη βοήθεια του κοινού, ρε Πάμπο. Okay. Λοιπόν, περάστε, κύριοι. Καλή καλέ, μπορεί να περάσουν να λερώσουν τη σαλόνια. Όχι, να περάσουν, γιατί να μην περάσουν, μαμά, περάστε, κύριοι. Όχι, να μην περάσουν, ξεμαρισμένα τα λερώσουν μου. Ενάρτη και η κούλια να τα καθαρίσει, παρακαλώ, περάστε. Άι στην περλόκη κούλια, αν έχει ιδέα από δουλειέ, να την απολύσει. Ρε με, βαρύθηκα τα πόματα σου. Εσύ είσαι απομένο. Το λοιπόν πρέπει να πει του γαμπρού σου, τη κόρη σου, ποιο σου έβαλε την πόμπα, γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι τρομερά επικίνδυνο. Κανεί δεν τον οδόντε γλυφίδα, ρε, κανεί αναουλιάζουμε. Άντε σε όποιον πονάω που σε σύντρωσε να μείνω και να συμπεριφέρω μετά στο σπίτι μου. Άντε να δω, κιτ που δάμε, κιτ. Για ποιον μιλάς με λίγο. Ναι, προσέξε, κύριε Αθασανιάδη, κι εγώ την ίδια αναπορία είχα. Για το Φιλιππίδη. Άννα, τώρα έκανα κλικ. Τι. Δεν με έχεις ρωτήσει αν εκείνη η κοπέλα, η ασκούμενη γιατρός, η Ελίνα, έχει κάποια σχέση με το Φιλιππίδη. Ναι. Το επώνυμό της είναι Φιλιππίδη. Εγκόρη του. Έλα, κορί. Θα σε σκοτώσω! Όπα, τι έγινε? Κορί! Τι κάμνεις, γιατί να απαντούσες? Τι κάμνεις, ρε κ***, είσαι ζωντανή! Για να σου μιλώ στο τηλέφωνο, τι λαλεί. Πόσες φορές πρέπει να σου τηλεφωνήσω για να απαντήσεις? Άκου, αρφό μου. Εδώ είχαμε πολύ το stock taking και πρέπει να πιάω τηλέφωνο τον προμηθευτή για τα καχτούθια που λείπαμε πάνω στο τραπέζι. Τελευταία μου έννοια ήταν το κινητό μου. Τι θέλεις? Ευτυχώς τουλάχιστον είσαι καλά. Αλλά θα σε πνίξω, λαλό σου το, λαλό σου το, δεν τη γλιτώνεις. Αγάπη, είμαι μια χαρά, οκ. Okay? Κορί. Έπιασε με τηλέφωνο ο Αλέξανδρος να μου πει ότι κινδυνεύουμε και να μου πει να προσέχουμε. Και την ώρα που έπιανα να σου το πω, εσύ χάθηκες. Να προσέχουμε. Ναι. Που ποιο. Που τσίνο μάλλον. Σίλβια. Τι Σίλβια. Κορί, αν καταλαβαίνεις ότι λαλείς σου τα πράγματα γιατί θέλει να σε είσαι εξαρτωμένη του. Anyway. Κλείωσε, πρέπει να σε κλείσω, να τον πιάσω, να του πω τουλάχιστον ότι είσαι καλά. Άτε, γεια. Κλείσε μου το. Σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο. Εμείς οι δύο τελειώσαμε. Α, δεν μιλάς τώρα, ε. Αγαπώ σε. Μαρία, ξέρω πολλά καλά τους λόγους που είναι σπίτι, να είμαι παλαβή. Απλά δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω έτσι μια ζωή. Τι δηλαδή σκέφτεσαι να χωρίσεις?
Ρε Φιλιππίδη, δεν ξέρουμε να μας λαλείς την αλήθεια νιούι, αλλά το ότι η Άλμα λαλεί ότι είσαι αθώος δεν αποτελεί κανένα τεκμήριο της αθότητάς σου. Αρχικά δεν μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός ότι είσαι αθώος που τη στιγμή πυροβολήσες τον Χρήστο. Δεν είχα βάλει σφαίρα στο πιστόλι, βαρέθηκα να το λέω. Γιατί πυροβολήσες Κάλο? Εγώ κάλεσα μόνο την Άννα. Ήθελα απλά να της πω ότι με έστειλε 10 χρόνια στη φυλακή άδικα. Τίποτα άλλο. Ήθελα απλά να την τρομάξω, να κάνω κάτι έτσι, να δω τον τρόμο στα μάτια της. Τίποτα παραπάνω. Ναι, αλλά έπαιξες του το χέρι μου τον άνθρωπο, δαμέ. Δεν είχα σκοπό να τον παίξω. Πρώτα απ' όλα δεν τον κάλεσα εγώ. Μόνος του ήρθε να σώσει την Άννα. Θέλησα λοιπόν να κάνω το ίδιο, να τους εκφοβήσω. Έφελε η γλώσσα μου μαλλιά, το λέω. Κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσει όλη αυτή η αρρωστημένη κατάσταση που ζω, θα σε βγάλω έξω να φάμε. Α, είναι που τα καλά παρανοϊκός μίλουμε τούτος, α. Γιατί ρε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Εγώ είμαι αυτός που έχει χάσει τη ζωή του εδώ και 10 χρόνια. Εσύ μια χαρά την γλίτωσες. Α, άρα το φαΐ δεν το γλιτώνεις. Να εξαρτηθεί που το μενού. Καλά ρε, σοβαρό μιλάς. Κατάλαβες, έγιναμε κολλητάρκα τώρα. Μπορώ να το σηκώσω? Να πάμε. Ναι. Έλα. Ευρέθηκε. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Θα εμπίζω στην καφετέρια. Επειδή να κάνει θέμα μίση για κάτι πλαστικά καπάτζο, Ιωάννη. Πάλι καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να προσέχεις κι εσύ, ναι. Ναι. Μένεις εσύ. Η κόρη μου που έλειπε από τη δουλειά της πήγε πίσω. Α, τούτο είναι καλό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εξακολουθεί να κινδυνεύει. Μην ανησυχείς. Το θέμα το ανέλαβε ο Ναπολέον. Έτσι να σου δώκω μια μεσταδόνια να σου τα λουβήσω όλα που να μου πεις ότι το φυσικό του είναι η μπαλαρίνα. Ευτή εγώ, γιατί κάνουν οι διάφορους ρόλους. Εν τίποτε ηθοποιός ο ξαπελός. Ποια είναι η διαφορά? Έτσι εσύ. Αλλά για ποιο λόγο ντύνεται? Εν τίποτε βασιλιάς καρνάβαλος. Εμιστικός αστυνομικός. Όχι λαόμο. Σε τούντο συμπέρασμα να κατέληξα. Καλύτερα ήταν μπαλαρίνα. Σε πληροφορώ ότι στην πραγματικότητα είναι άντρακλας, οκ? Γεια σου κορούδες. Όχι, μητέφερε όλα τα ραντεβού μου για αύριο. Δεν θα ξαναρθώ σήμερα. Πού είσαι? Σε παίρνω σε λίγο, ναι. Γεια. Καρδούλα μου. Τι κοιτάζεις εκεί, γιατί κοιτάζεις, δεν είσαι αφηρημένη? Προσπαθώ να ηρεμήσω, Κώστα. Κοιτώντας εκεί, τι ακριβώς κοιτάζεις, την πρίζα, το πόμολο, τι? Κώστα, μη με ειρωνεύεσαι, χαλάσουν το. Δεν σε ειρωνεύω, αγάπη μου. Αστειεύομαι, έχει τεράστια διαφορά. Τώρα, αν σε ηρεμεί να κοιτάζεις το πόμολο, κοίτα το. Ναι. Κοιτάζω το πόμολο και λέω συνέχεια από μέσα μου, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Πιάνει. Πιάνει, ναι. Ωραία, να έρχομαι εγώ να το κοιτάζω κάποτε. Ναι, καλό. Βγει να καταλάβεις, είμαι πάρα πολύ ήρεμη τη στιγμή. Μαμά! Ναι, αγάπη μου. Μπορώ να πάω στο περίπτερο της Μαλλιαρούς? Και περίπτερο! Τι είναι στο περίπτερο? Το τσίνο, τσίνο τζα μες τα φώτα. Ούτε να το συζητάς! Έλα μου. Με απήγαγε, σας παρακαλώ, η κυρία Άλμα. Α, κούκου. Δεν σε απήγαγε, είναι η κυρία Άλμα. Επειδή ποθήμε. Κάνει όλα, αν έμπλεξα με θυκιό καραθιό ζήρε. Α, σου ηλεπέτουτα. Εντσο για σένα που λαλώ, ρε. Λάθος, ρε, Κρυσταγή. Κύριε, σε άλφη, θα λαλώ. Με απήγαγε η γριά κυρία Άλμα. Σιγά να με σε απήγαγε και κοκκινό σκουφίτσι. Ρε, είσαι λίγο, ρε. Εγώ, ρε. Ρε, πέ μου εμένα, ρε, κουμπάρε, είναι τα σε απήγαγε. Έτσι μπορώ να τα πω έτσι, θα με πάμε να κάτσουμε κάπου σαν ανθρώπινα όντα φυσιολογικά να μιλήσουμε. Άντε, είναι μεγάλη κουβέντα. Όχι, όχι, προέχει άλλο θέμα. Τι άλλο θέμα μπορεί να προέχει της απαγωγής μου? Έπιαν μας τηλέφωνο ο Φιλιππίδης. Ο Πέτρος? Ναι, θέλησε να παίξεις guest σε σειρά του. How you doing? Κανεί όλα, ρε, κανεί. Και τι ήθελε? Να παραδοθεί. Μα γίνεται. Όχι, γίνεται. Ήμουν και μπροστά στο τηλεφώνημα. Έπιαν τηλέφωνο να δηλώσει ένοχος. Γίνεται. Κάτι ξέρει τούτος. Τι εννοείς έγινε? Κάτι ξέρει τούτος, ρε Χρυσταγή. Άτε τώρα, άτε τώρα. Ναι. Ελίνα. Έλα. Τι συμβαίνει, μίλησε με τη Σίλβια, τη βρήκες? Όχι, ένα πάντα. Άκουσα, πες μου τι σου είπε αυτή η φωνή. Θέλω να μου πεις επιλέξει ακριβώς. Είπε μου, δεν είμαι η Σίλβια, σταματάτε να πιάνετε τηλέφωνο, είναι σπαστικό. Σπαστικό? Ναι, τύπο ενοχλητικό. Κόντζολας, ότι ενοχλήσαμε τον κύριο, όποιο τσαν ήταν.
Άννα. Με μίλας! Μα είναι εγώ που μιλώ, εγώ πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω από το σπίτι τώρα και να πάει στο περίπτερο του μαγιαρού. Ρε μωρό μου. Δεν υπάρχει. Γιατί να πάει στο περίπτερο? Για να παίξω μόνο σφράγγι. Να σου μόνο σου λέει σπουδέ σφράγγι, να παίζει μέσα. Θα παίζω μπλο μου. Όχι μαζί μου. Μαζί σου είναι ξέρει κάτω με του σπουδέ σφράγγι. Μπορεί να παίζω μαζί σου, μου κάνει γυρίλε. Έτσι ξέρω να παίζω εγώ, εντάξει, πού το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα μου είναι ότι όλα βρεθούμε σπαρέζουμε να ξεσκάζω λίγο το διάβασμα. Ποιο διάβασμα? Τι ώρα είναι έφτια βάσες, μανιμανί! Όχι, είναι τρεις ώρα είναι έφτια βάσα, αλλά προτιμώ να ξεσκάσω και μετά έφτια βάσω. Τι λέλεις καλό να ξεσκάσεις, ρε, φτιά βάσμα! Τι λέω, γιατί τσίριλας! Τι λέλεις, ρε, τι λέλεις! Γιατί τσίριλας! Τσιριλό! Τσιριλό! Ναι, τσιριλάς, πότε μας τα τύμπανα μας! Τσιριλάς. Α, sorry, δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Κάθεσε κάτω. Κάθεσε. Συνέχισε να κοιτάς. Εντάξει, να συνεχίσω. Να κοιτάξω. Μα τι θωρείς? Το πόμολο. Ποιο πόμολο? Το πόμολο, ρε άθλη. Το χερούλι της πόρτας. Σε όμα θωρείς το πόμολο ηρεμάς. Αμεάκης. Χίλια συγγνώμη για το τηλεφώνημα πριν. Απλά ήταν πάρα πολύ επίγον. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούλα καλά. Ούλα καλά. Όλα μια χαρά. Δεν μπορεί να πάθεις και ευκήκες έξω. Τίποτα δεν έπαθα. Κι εγώ νόμιζα ότι ευκήκες για να πιεις τσιάρο. Τι να πιω? Τσιάρο, μάνα μου. Τσιάρο. Πουφ. Σμοκ! Ναι, κατάλαβα. Δεν το πίνω εγώ το τσιάρον. Ούτε κι εγώ. Εν το γέμα μου να σου πιω, ρε, και την κελέν. Έκοψα το. Τι να σου κόψω θκιό, τι να σου ήξω ιόν. Και είναι ευκήκες έξω. Νομίζεις ότι βάλουμε ευτή για να κρολογούμαστε, ήταν που λαλείτε? Όχι, καλέ, αλίμονο. Απλά με πήρε τηλέφωνο η μαμά μου ότι δεν είναι πολύ καλά η γιαγιά και βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Προέκυψε κάποιο πρόβλημα, σου έλειπα? Όχι, πέρτηκα μου, κανένα πρόβλημα. Τα κι εγώ εμαράζωσα τώρα που άκουσα ότι αναρωτήσετε σου. Όχι, μια χαρά είναι στετέ μου. Τελικά είναι όλα μια χαρά. Μην ανησυχείτε. Α, ωραία. Έτσι, θέλεις κουνούα? Όχι, δεν τις τρώω εγώ τις κουνούες. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, εγώ την αμαρτία μου είναι να σου την πω, Δάφνη μου. Έμας την αμαρτία σου. Να δούμε αν θα αμαρτήσουμε περί του ή αν θα αποφύγουμε το ουφωνεύσεις. Που λες. Μάνα μου, τσάπλωσε το χέρι του. Με το που σε γύρεψα, και σε είδα, ανησύχησα. Γιατί σε τίποτα δημάκι, έτσι να σου κάτσω και να ερεμήσεις. Λαλό, έκανα τους τίποτε, και φιάν και ευκιό. Διότι λείπει και η Σίλβια. Α, ναι, τώρα το πρόσεξα τη λυπική Σιλβία. Τι να πω, συγγνώμη κύριε Αντώνη, δεν ήθελα να. Όχι, δεν υπάρχει. Κανένα πρόβλημα, Δάφνη μου. Κανένα πρόβλημα. Δεν του φταίει εσύ. Απλά ξέχασε το κινητό τη και χτυπά όλη την ώρα. Δεν διά παμόν. Τι δεν διά? Παμόν. Αμάντα. Κλειρ. Ενώ δεν σταματά να παίζει. Όλη την ώρα τρίγκι. Ετάραξε τα νεύρα μου. Ήταν σε κάποια φάση να απάντησα το και απάντησε μου μια κοπέλα. Σιλβία! Δεν είμαι η Σίλβια, λαλό της. Και σταματάτε να πιάνετε όλη την ώρα. Εσπαστικόν! Κυρία Σταυρούλα μου, μα τι έχετε? Τίποτε μια χαρά. Λίγο κουρασμένη είμαι. Επειδή πήγαμε στα καταστήματα να ψωνίσουμε, αλλά τώρα είναι να πάω. Να πάω να ξεκουραστώ λίγο. Μα έτσι ψωνίσατε τίποτε. Πουλά εκτός μόδας. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ένιβραμε. Πάω εγώ. Εντάξει, Σταυρούλα μου, καλή ξεκούραση. Γεια σας. Να πάω και εγώ να παραγείρω, να πάρει το κρεβάτι το βάρος. Γεια σας. Γεια σου, Παυσανία. Καλή ξεκούραση. Είδες τη γυναίκα? Τι έχει? Είναι πολύ άρρωστη. Τι? Σταυρούλα. Βίκη μου, μισό λεπτό. Ενοχλώ. Όχι, αγάπη μου, κύριε Λέσο. Τι, θέλεις με κάτι, πεινάς, θέλεις να σου κάνω κάτι, να φάεις, τι να φάεις? Όχι, δεν θέλω τίποτα, είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Σίγουρα, με έναν τρεπέσαι. Έναν τρεπέμαι, Σταυρούλα μου. Άμα θέλω κάτι, να σου το πω. Ναι, πέ μου καλό. Τι με θέλεις? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, σε παρακαλώ. Μα, αγάπη μου, γιατί να σε παρεξηγήσω? Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Σίγουρα, γιατί φαίνεσαι μου λίγο κάπως. Όχι, αγαπητοί μου, είμαι μια χαρά. Είμαι καλά. Είσαι έτσι λίγο χωμή. Είμαι καλά. Δεν έπιες δουλειά. Δεν έχει σημασία, αν είμαι καλά. Σταυρούλα, κάτι συμβαίνει. Βίκυ. Αγάπη μου, ρώτησες με πάνω από 10 φορές αν είμαι καλά. Ένα γένεια να ρωτά και να επιμένεις.
Είπα σου, είμαι καλά. Εντάξει, Σταυρούλα μου, δεν ήθελα να σε αναστάτωσω. Ξέχασε το. Συγγνώμη. Βίκυ! Βίκυ! Να σου, σε παρακαλώ, με μου μιλάς. Άφησε με, αγάπη μου. Με μου μιλάς. Μάμα, θέλω εγώ να ηρεμήσω. Γι' αυτό θέλω να πάω στο περιπτέρω της Μαγιάρους να παίξω ποδοσφαίρα. Γιατί δεν μου λέει το περιπτέρω της Μαγιάρους που να μην είναι ευλοημένο το περιπτέρω της Μαγιάρους. Αγάπη μου, τι λες, να πετάξω εγώ τον Νάσο μέχρι το περίπτερο της κυρίας αυτής που λέμε. Να παίξει το ποδοσφαιράκι του, να φάω κι εγώ ένα σάντουιτς εκεί, να τον περιμένω να τελειώσει και θα έρθουμε. Ναι, καλά, γιατί είναι τόσο επίγον να παίξει ο Νάσος το ποδοσφαιράκι του? Γιατί θέλω να βρεθώ με τους φίλους μου. Επειδή θέλει να βρεθεί με τους φίλους του. Και να ξεσκάσω. Και να ξεσκάσει. Και να ρεφάρω. Και να ρε. Τι να ρεφάρεις, ρε άθλιε. Με τούτα όλα που γίνασαι, ρε παπά. Θέλω να ρεφάρω. Έχασα πολλά λεφτά γιατί δεν ήμουν καλά συγκεντρωμένο, το ξέρω εγώ. Παπά, πραγματικά ανησυχώ. Ανησυχώ πάρα πολλά. Νομίζω ότι μπορεί να είναι απαγωγή. Εντάξει, με βάζει τώρα σε εννιέ. Ξέρει πόσο αφηρημένη είναι η Σίλβια. Μπορεί να ξέχασε κάπου το κινητό τη. Μακάρι. Μακάρι να είναι τούτο που παίζει. Κοίτα, για να σου πει αυτό, σταματάτε να πιάνετε ένα σπαστικό. Μπορεί να χτυπάει στην καφετέρια και να του τα έχει πρίξει. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι όπω τα λέει. Εννοώ να του τα έπριξε. Τα αυτά του και να μένει απαγωγή. Anyway, να πάω τώρα από την καφετέρια να δω, να καταλάβω τι συμβαίνει. Εντάξει, πήγαινε και έρχομαι κι εγώ. Ωραία, ωραία, άντε. Ξεκινώ. Τι εννοείς? Έρχομαι κι εγώ, λέω, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι εννοείς έρχεσαι από την καφετέρια, να έρχεσαι σε δημόσιο χώρο? Ναι. Και ας σε δουν. Ας με δουν. Και έτσι για να ξέρεις, έχω ήδη πάρει την απόφαση να παραδοθώ. Όχι. Έγινε. Μισό λεπτό, να το συζητήσουμε πρώτα. Πήγαινε πρώτα στην καφετέρια να δούμε ότι είναι καλά η αδερφή σου και έρχομαι κι εγώ να το συζητήσουμε εκεί. Δεν νομίζω να ξέρει τίποτε. Εγώ λάλο σου ξέρει πολλά, ρε Χριστάκη. Θεωρείς τη φάτσα του. Λαλείς. Καλό, δε το φρύδι του που γυμμένο. Δεν είναι τίποτε που βγάλει αφρίδια του. Βγάλει το φρύδι σου, αγαπητή μου. Ε, κατάλαβα, τι αστυνόμο βγάλει το. Α? Και ξουρίζει τι ζάμπε του. Α, δεν είναι συχτημένη. Ρε. Λάλε, ρε, ξέρει τίποτε, ρε. Πολλά. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου μένει άλμα με το που μου λέει εσύ ο Φιλιππίδη, είναι κόλλο. Είδατε ότι ξέρει πολλά του, σε ψυχολογία του. Βρήξε ρε να μας πει ρε. Πέ μας ρε, δεν μου γίνει. Εγώ παιδιά, δαμέν να καθόμαστε να τα πούμε. Δεν μπορούμε στα καφάμε στα ρούχια τα παραρά. Πάμε σε ένα ωραίο βένιο, ωραίο καφέ. Με τα φραπουτσίνο του, τους φρέδος του, το free wifi. Να σας τα πω ό,τι θέλετε ρε γουμπάρ. Τέλειωνε ρε, πέ μας ήταν που σου είπεν η άλμα ρε. Ε, Χριστάκη, μ' αν καταλάβεις, εν Παΐα. Η Παΐα μου. Αυτό είναι μπαγίδα που θέλετε να πεις. Ρε, όπω θέλει πέτει. Εγώ είπα στο πέμπτο στιγμή, είναι μπαγίδα του εν το πράγμα. Οπ, ποιο σε παίρνει. Η Παΐα. Βάρτη να ανοιχτή ακρόαση. Και από τη χρειά τη φωνή, να καταλάβω εγώ το έμπειρο νότων, αν είναι μπαγίδα ή όχι. Κύριε Λουί. Ρίγκη μου. Κύριε Λουίν, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί γίνεται αλλιώς. Έμω. Τι έχει, Σταυρούλα? Κάτι έχει, καλά κατάλαβα. Να μου πεις. Δεν ξέρω που υποψιάζεσαι, αγάπη. Δεν ήθελα ούτε να το σκέφτω μετά το πράγμα. Σοβαρό. Όχι πολλά, τούτη είναι η ελπίδα μας. Τούτο μας λαλίζει ο γιατρός. Αλλά εξαρτάται πολλά από τη Σταυρούλα, ενώ εξαρτάται πόσο αποφασισμένη είναι να πολεμήσει και να νικήσει. Πού είναι, σε ποιο μέρος του σώματος? Στο στήθος. Α, το πιο μεγάλο ποσοστό για μένα είναι άσημο, σωστά? Καλά που να λες. Γι' αυτό σου είπα ότι εξαρτάται πολλά από την ίδια τη Σταυρούλα. Να τη δώσουμε τη μάχη μας. Και να την κερδίσουμε. Φίκη μου. Συγγνώμη, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, μην μου ζητάς συγγνώμη. Όχι, σου μίλησα καλά. Δεν πειράζει, είναι εντάξει, καταλαβαίνω. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Δεν. Ο Δημήτρης αν το ξέρει, δεν ήθελε να το μάθει. Επειδή έχει μια σοβαρή επαγγελματική πρόταση να μείνει η Γερμανία, δεν θέλω να επηρεαστεί που τούτο που έμαθες μόλις εσύ τώρα. Ο Δημήτρης δεν πρέπει να το μάθει.
Τι ακριβώς πρέπει να μάθω, μαμά? Δάφνη μου, ξέρω ότι η βάρδια σου ξεκινά σε μισή ώρα, κούκλα μου. Αλλά θα σε επείραζε να ξεκινήσει σπουδά τώρα, διότι καθυστέρησε και η Σίλβια. Όχι, δεν θα με πείραζε. Ναι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστως. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή, δεν έκανε μόνο το ευχαρίστως. Θέλαμε να πούμε και το πολύ εμείς. Μπράβο, ρε Δάφνη μου. Είχα δίκαιο τελικά. Σε ποιο πράγμα? Ψυχολόγησα σε εγώ. Πόξο, ξάζε που μέσα, ρε παρέα. Και κατάλαβα ότι είσαι μια εκπληκτική κοπέλα. Α, ναι. Ξέρεις, εμένα που με θωρείς, έχω πολλή εμπειρία με τις καλαμαρούδες. Sorry, της εξελάδος. Δεν έχω πρόβλημα με το καλαμαρούδες, μιλάτε ελεύθερα. Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ξέρεις, χαϊδευτικά που το λαλώ. Είχα πολλή εμπειρία με κοπέλες που ήρθαν και δουλέψαν κοντά μου από την Ελλάδα. Και σαν υπάλληλοι, είσαστε αφοσιωμένοι στη δουλειά σας και στο αφεντικό σας. Ναι. Όχι σαν τις Κυπρές που είναι απομένες. Α, είναι απομένες οι Κυπρές, ε! Δεν υπάρχει πιο απομένη γυναίκα στον κόσμο που την Κυπρέα. Και ξέρεις γιατί? Όχι, γιατί? Διότι είναι οι τζιρούες τους που τις απονούν έτσι. Κορούα μου, όμορφη μου, κουκλάρα μου. Και στο τέλος κάνουν τα σκαβάτσι. Έτσι να πεταχτώ πάνω σου καβάτσι, να σου κάτσω μια μέσα στην μασέλε και να είσαι τον άσον πήκαν επί τρία. Καβάτσι είναι αυτό που στηρίζεσαι στα χέρια και πέτας τα πόδια πάνω? Όχι, κούκλα μου. Το καβάτσι είναι εντιόν το δεντρό μπορεί όπως το κυβαρίσι, είναι έτσι ψηλό. Α, καβάκι εννοείται, τη λεύκα δηλαδή. Ναι, ναι, τη λεύκα. Και στο τέλος κάνουν τους να νομίζουν ότι είναι σαν τις λεύκες. Κανεί ρε, κατέβαστα ξερά σου. Τι έννοιες, Νάσο! Καρδούλα μου, καρδούλα μας, άσα, τον αλάβω εγώ, ναι! Εσύ, συνέχισε να κοιτάς το πόμολο. Ρε, πέσετε ρε, ποδοσφαιράκι με λεφτά! Δεν θέλω να παίζουμε με φύγες! Το ποδοσφαιράκι, κουμάρι! Όχι, κουμάρι ρε μπαμπά, το κανάλι 10 ευρώ μπορεί να σε άξω! Νάσο, μόλις έχασες! Να πούμε, εσύ συνέχισε να κοιτάς το πόμολο, ναι, το πόμολο. Μόλις έχασες! Μα τι έχασα! Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο περίπτωρο τους μαλλιαρούς! Ναι, Νάσο, γλυώρα στο δωμάτιο σου με σκεπάσεις τώρα! Άννα. Το πόμολο εσύ. Γρήγορα στο δωμάτιο σου αδιαβάσεις. Μα πέρα, κάτσε βάρο, μιλάτε τώρα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Παπά, ακούμε καλά. Ναι. Ακούτε με και πιο καλά. Είμαι σχεδόν 17 χρόνων. Ναι. Χρόνων να πάω στο στρατό και η πατρίδα μου να μου εμπιστευτεί όπλο. Όχι, ρε. Και εσείς ακόμα συζητάτε να πάω στο περιπτέρο ή να μείνω δαμέ. Ρε, τι δεν καταλαβαίνεις, ε. Όσο κυκλοφοράει ελεύθερος ο Φιλιππίδης, πρέπει να προσέχουμε. Τι θα γίνει δηλαδή, αν εμφανιστεί ξαφνικά Φάντης Μπαστούνη μπροστά στο περίπτωση του Μαλλιαρούς, τι θα κάνεις? Ας τολμήσει, δεν ξέρετε καλά τι Μαλλιαρούς τα πέλη που είναι. Ενώ κάνει λιώμα να διαλύσει. Μια φορά μου έρθει η γιαγιά στο περίπτωση του Μαλλιαρούς, κάμε τη λιώμα η Μαλλιαρού γιατί αντιμίλησε της. Νάσο, θα το συζητούμε όλη μέρα. Εσύ το πόμολο. Ρε, πώς μιλάτε τη μάνα σου? Ακούεις τον Κώστα μου, εντελώς μου μιλάς, σεβασμός, μηδέν. Το πόμολο, εσύ, Άννα, το πόμολο. Λοιπόν, έφυγες, πήγες στο δωμάτιό σου. Μα... Μαμούνια, α, δεν το συζητάμε όλη μέρα τώρα. Εμποραλό, σπάσατε με τα μέσα, σπάσατε με λιθιώσα. Κατάλαβες, ο γιος σου παίζει με λεφτά. Ουφου, ρε Κώστα, ουφου. Πότε να συλλάβει η αστυνομία τον Φιλιππίδη, να ησυχάσουμε επιτέλους. Η αστυνομία. Να σου πω κάτι, ναι. Υπάρχει περίπτωση ο Φιλιππίδης να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία και να του πει: παιδιά, δεν κλείνουμε ραντεβού να παραδοθώ. Ε, δεν θα τα βρούνε. Διότι θα αποφασίζουν το πού θα συναντηθούν. Αλλούνταλου. Να δείτε τώρα που να μα πάρει σε κανένα σημείο που ξέρει να μα παϊέψει. Πού σε βολεύει να συναντηθούμε για να σε συλλάβουμε? Εμένα ρωτάτε όπου σα βολεύει. Πού μα βολεύει? Το λοιπόν, πέντε να τον συλλάβουμε από κάτω από τη γέφυρα. Όχι, κάτω από τη γέφυρα. Ξέρω κάτι σ' αγλοαποθήκες που ζει στη βιομηχανική του αλλιού, τσαμέ. Άντε με δε σ' αγλοαποθήκες, παλέρε, κουμπάρε, κανεί. Πιο κλεισέ πεθαίνεις δηλαδή. Α, ενώ που κάτω από τη γέφυρα είναι εντάξει, κανεί ρε ξηκόλα λίγο που ζει τη γέφυρα. Ναι, καλά, ρε γέφυρα, ρε. Ρε, κάμα με νικό στη συλλήψη, τσαμέ, πάμε να λούρε. Εντάξει, ρε, πέντε να πάρουμε στο μία ρέντι σε μερικέ να πρωτοδυπίωμε. Ε, κανεί, ρε, κανεί. Ένα τσακωθείτε και όπου να συλλάβουμε. Αστυνόμα, δεν βλέπεις να είναι που γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Τι συντελείτε, οι παφίδες, εφάν τους τόπους. Όχι, δε, γύρισε τίποτα. Όποια πέτρα να σηκώσεις, σε όλα τα ευρωπαϊκά σημεία έχει παφίδες. Εγάμαν την Κύπρο, μαύρη και έρημη, χάρη του βάφη του. Λία τα λόγια σου για τους παφίδες, και δεν ήταν οι παφίδες, ήταν να πεινάετε. Ήταν να χαστιάουν οι Τούρκοι. Α, ωστε. Ρε, το 1974 ξέρετε να που γίνει και ρε. Οι Τούρκοι σταματήσαν την πορεία του τσάι που ήταν απλούμενοι οι παφίδες. Α, Παναγία μου, τι ωραία που τα λαλείς. Ρε, σιωπάτε ρε, να δούμε τι μου να κάνουμε. Ο άνθρωπος παρακαλά μας να το συλλάβουμε, ρε. Δημήτρη μου, ήρθες? Ναι, ήρθα. Και από ό,τι φαίνεται ήρθα πως την ώρα, λοιπόν, ακούω. Τι ακούεις? Τι είναι τούτο που δεν πρέπει να μάθω και σας παρακαλώ πέτε μου την αλήθεια γιατί να καταλάβω αν μου λέτε ψέματα. Ρε, Δημήτρη μου, και μιλούσαμε για κάνα σοβαρό θέμα και μου. Ψέματα. Εδώ, αγάπη μου, ήθελα να σου κάνω την αγαπημένη σου κρέμα φράουλα με κομπόστα και δεν ήθελα να το μάθεις. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Ψέματα.
Εντάξει, Δημήτρη, άκου. Η μαμά σου είχε κάποια σοβαρά θέματα στη δουλειά και δεν ήθελε να το μάθεις. Εσύ υπήρχε λόγος. Ναι, βασικά ο Αδάμος αποφάσισε να της κάνει πρόταση γάμου πάλι. Πάλι! Άκου τώρα, ρε Δημήτρη, όνομα του Θεού δηλαδή. Εν αλήθεια. Ότι θέλει να σου κάνει πρόταση ο κύριος Αδάμος. Ναι, εν αλήθεια. Οκ, πιστεύω σας. Διότι είναι αλήθεια. Ναι. Αφού είναι αλήθεια. Ναι, αλλά είναι τούτο που θέλεις να μου κρύψεις, μάμπο. Διότι τούτο αν είσαι λόγο να μου το κρύψεις. Λοιπόν, περιμένω, ακούω. Λοιπόν, εγώ λέω να το συλλάβουμε και αμούν τα κατσάπρα είχα πίσω από ένα αστυνομικό σταθμό της Λακατάμιας. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα μου πείτε πού να τελειώνουμε. Καλά, κύριε, μισό λεπτό συνεδριάζω τα μέμους συναδέλφους. Να σου πω, μήπως να μου στείλετε κάνα ταξί έτσι με χειροπέδες μέσα να δεθώ και να αναμένω οδηγίας. Ρε μανακούσι, να μου σου λέει ο αστυνομικός ρε. Είσαι πρίχτης, περίμενε ρε. Ένα μας πεις εσού που να σε συλλάβουμε. Κύριε, λέει, σωρέ μα τούτοι εγκληματίες θράσους που το έχουν, α. Κλείς το τηλέφωνο και με μας πιάεις πίσω πριν σε πιάουμε εμείς. Κελέ ρε πάνω του, κελέ. Σατσούρκ. Το λοιπόν, πού είναι τα πάμε. Να πάμε να φάμε κανένα μπαοτούι. Έπαιζε λίγο η ζάχαρης μου. Τέλος πάντων, πάμε στην καφετέρια που δουλεύει και δάφ. Πιάμε τηλέφωνο πριν κανένα μισάρον και είπε μου πως ήταν και ο Δημήτρης με τον Τάσον και παίζα ξύλο. Α, που σημαίνει ότι το μάτσο συνεχίζεται. Πρέπει στο round 8 τώρα. Μάλιστα. Έτω με ξύλο που τα θυμήθηκα. Πρέπει να γίνει ένα έλεος με τον εψό στο μίτσο νεφάλα ρε τέλεια. Πρέπει να τσακάρω τον οροσκόπο του, διότι λαλούν ότι μετά 30 το χαρακτήρα διαμορφώνει τον οροσκόπος. Που σημαίνει αν τούτο οροσκόπος του επέλανε τέλεια, γι' αυτό έχει αυτές τις εξάρσεις και κάνει τόσο πολύ σήματα διαφορετικά, πρέπει να εφάλαρε ο νους του που το βούτια μέσα στα ευλία έχει τόσα χρόνια, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Να δούμε, αν έχει πρόβλημα να βρούμε τους πέλλο γιατρούς. Να, δεν πρόβλημα. Δηλαδή, ρε Κώστα μου, να κάτσουμε να περιμένουμε πότε να αποφασίσει η αστυνομία. Να συλλάβει το Φιλιππίδη. Εύλογο ερώτημα. Κώστα, μήπως πρέπει να προσλάβουμε detective να μάθουν γενικά τι κρύφτεται πίσω από την ιστορία. Μήπως ρε μωρό μου, πρέπει να τα μάθει και η Άλμα όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Έλεος ρε Κώστα, πώς σου ήρθε τούτον τώρα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Απλώς μου ήρθε και ρώτησα. Όχι Κώστα, άφησε τη μάμα μου έξω από την ιστορία. Άφησε την τζαμή που ένει με το γιόντι και τα εγγονούθια τη. Επιτέλους, μεγάλη γυναίκα. Άφησε την να ζήσει την ηλικία της. Μια ήρεμη, φυσιολογική ζωή. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι από τούτον τον... Μα είναι από τούτος. Πελάτης. Α, πελάτης είστε. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Και επειδή έχει ώρα που παρατηρώ την κουβέντα, δεν τα πειράζεις την κοπέλα. Πειράζω την κοπέλα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Παρεξήγησες φίλε μου. Όχι και παρεξήγησα. Λοιπόν, έλα πέρασε μέσα στην καφετέρια να σε γεράσω έναν καφέ από το κατάστημα. Μα νόμισες ότι με έναν καφού είναι να με προαγοράσεις. Εξαγοράσεις. Ναι, εξαγοράσεις. Τούτο που κάνεις, ξέρεις να μου ονομάζεται sexual harassment. Harassment. Α? Harassment. Ναι. Αν ήσουν στο Hollywood να φάεις 45 μηνύσεις ως τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλέ μου κύριε πελάτη για το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Α, εδώ. Είδες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού σας λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί επιμένετε? Επειδή δεν μπορώ την αδικία. Μα ποιαν αδικία, σιόρ? Επειδή είμαι ευγενικός με την υπάλληλο μου. Μα έτσι σχεδόν είσαι ευγενικός, οξά. Οξά τίποτα, είναι απλά ευγενικός με την υπάλληλό του και φτάνει. Οξά βάλει στη σέρι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή να την αφήσουμε στην άγνοια. Προτιμώ όχι. Και όταν με πιάνει τηλέφωνο δεν της λέω τίποτε για το τι έγινε. Ούτε καν ξέρει ότι ήμουν στο νοσοκομείο. Είναι ηλικιωμένη ρε Κώστα μου. Και άφηστο το τι δείχνει. Κατά πάθος συμβολεύεστητη. Το ψεύτη.
Τώρα πάτε όνα. Θα πιω το γέμα του. Κυρία Αρμά, κι εγώ που μου μητσής ήταν ανέργο με τον κόμι Δράκουλα. Όνειμα ρε σου, εν τι θέλω να βρειάς με ένα μασίγα με τα σάκη που θέλεις. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχω μπροστά μου ένα συνταξιούχο να πατεώνα, ένα λαμόγιο και ένα λειψιμιό. Για ποιος είναι δηλαδή, ποιος έχει μπροστά της. Συνέχισε να ούμε. Για το investigation προσέλαβα επαγγελματίες. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Ρε γαδάρε, τα μάτια και τα αυτιά είπε. Που, πρόσεξε, sorry boss. Σε όλα αυτά τα σατανικά που συμβαίνουν, κρύβεται ένας άνθρωπος ψηλά ιστάμενων πρόσωπων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής του τόπου, που όμως καταφέρνει να πείθει τον κόσμο. Το ψεύτη, τον απατεώνα. Έκανα. Ο ψεύτης και ο κλέφτης στον πρώτο χρόνο χαίρονται. Εγκαλά που λαλιώθει και ο Παρνάσος. Κι εγώ που μητσής είχα ένα φίλο μου τον Πίλη που ήταν πολλά κλέφτη και πολλά ψεύτη και μόνο τον πρώτο χρόνο είναι χαίρετον, το δεύτερο είναι χαίρετον, είναι χαίρετον. Γιατί? Εν ήξερον πώς. Μαύρο και γέριμος να μείνει για Μπίλης. Εν εκόφτη καθόλου για τον Πίλη. Το μόνο που θέλω είναι να τιμωρηθεί ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Πρόσεξε. Κάθαρμα. Ρωτώ γιατί δουλεύει και η κόρη μου εδώ. Για όνομα του Θεού. Κιά. Η Σίλβια. Για όνομα του Θεού. Ναι, για όνομα του Θεού τώρα, για όνομα του Θεού τώρα. Συγγνώμη κυρία, αλλά εγώ δεν είχα κανένα απολύτως παράπονο μέχρι τώρα. Και τώρα πάω μέσα, δηλαδή στη δουλειά μου, μπας και σταματήσει αυτό το κακό. Η Σίλβια πού είναι. Μα ξέρω, πετάχτηκε να πιάει κάτι, είπε μου. Μα νομίζεις διάμουλο αρκασμό. Αφού συμπεριφέρεται μου σαν να γεννήσει ο μάστρος. Νάπτησε λίγο. Πάω κι εγώ μέσα. Αγίες, είδες. Πολλές διαφορές έχουμε στον τρόπο σκέψη με τους καλαμαράες. Όλα, άλλος κόσμος τσίνι, άλλος κόσμος εμείς. Με μπλέξε με καλαμαρού, να. Η καλαμαρού είναι το κορίτσι σου. Άμα είσαι σου καλαμαρού, τι καλαμαράς. Συγγνώμη, είναι Ελλαδίντης. Ναι, είμαι Ελλαδίντης. Δεν μου είπες όμως. Είναι το κορίτσι σου η κοπελιά. Όχι. Α, δεν είναι. Όχι είναι. Εντάξει, μωρέ, άστινα. Τι σε κόφτει. Αφού όπως φαίνεται, τα θέλει και αυτήν ίσο. Ω. Α, μάνα μου, μάνα μου. Να μου πει το ξάδικα περιμένω. Άδικα περιμένεις. Τι να σου πούμε, ρε Δημήτρη μου. Αφού σου είπαμε και μας πιστεύει. Εθίε. Σταμάτα να με περιμένεις, α! Εν είμαι ούτε κανένα μωρό, ούτε κανένας μάνος! Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε την αλήθεια, τελειώνετε. Τι μου κρύφτηκε. Δημήτρη μου, είσαι νευριασμένος με κάτι άλλο και ώστε σπίτι να ξεσπάσει. Αγάπη μου, πάμε μου τι έχεις. Αποφάσισα να το λήξω με τη Μαρία, αλλά είναι το θέμα μας. Τι με θεωρείτε, λοιπόν, ακούω, πέτε μου. Τι εννοείς, τι έγινε. Δίκη, είναι ώρα τώρα, μετά. Είναι η Μαρία. Μέντε στο απαντήσει. Έλα, Μαρία μου. Είναι μου πεντζινό. Να με μου το απαντήσει. Όχι, ρε αγαπή. Και κακώς της το απάντησες. Κακώς μου το απάντησες. Είπαν κακώς μου το απάντησες. Μαρία, δεν ήξερα τι πάθετε, αλλά ψυχραιμία. Κλείσε, Βική. Κλείσε. Κλείσε σου το. Όχι, έπαιζε η γραμμή. Α. Δεν πειράζει, να της περάσει. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε τι θέλετε να μου κρύψετε. Και δεν θα φύγω που δαμέ, αν δεν μου πείτε ούλην την αλήθεια. Να το πω. Άστο. Να το πω εγώ. Μια στιγμή, άμα λαλείς να τιμωρηθεί ο Ιωαννίδης, είναι να μου εννοείς. Να τον έβρωσει σε κανένα χαντάκι. Δεν υπάρχει πράγμα. Α, διότι από αιώνες μπορεί να διατηρήσαμε, αλλά φωνιάς όχι. Όχι, άλμα, εγώ τα σέρκα μου με γέμα δεν τα βάφω. Ναι, ούτε εγώ. Σκούλα, έχει τόσα χρώματα. Έχει ροζ, έχει πράσινο, λαγανί, νεκρού, έχει μπορτό. Τον πορτό είναι κοτσούκρο. Ναι, τον πορτό είναι όπως το κρασί. Σαν το γέμα τον πορτό. Μπορτό ρε. Πόρτο σβήσε ρε. Κυρία, κάνε μου πολύ κυρία. Αδερφέ, κάνει. Ως δαμέ. Όταν λέω να τιμωρηθεί ο Ιωαννίδης, εννοώ να αποκαλύψω με τις βρωμιές του και να πάει φυλακή. Εκείνη τα ροή συμπαίνεις πάνω του τούτου. Με τόση δύναμη που έχει. Και να βρούμε στοιχεία εναντίον του, που είναι πάρα πολλά δύσκολα. Είσαι αστείος, ξέρουν και χώνουν τα τούτη. Ακριβώς. Και αν έφερε στη χαρά του, είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τούτοι όλοι να τα σκεπάσουν, να τα πάρουν ποδά, να τα πάρουν ποτζή. Η εισαγγελία δεν θα βρίσκει στοιχεία, και να πέσει η υπόθεση. Και απλώς δεν θα βάλουν ποτέ φυλακή.
Είδω πολύ μολύνο να το βάλουμε 5-6 μήνες σε καμιά σουίτα και τα μισό να τον ευκάλλει. Κοίταξε, Άλμα. Άκου. Μπορεί να είμαστε κι εμείς εγκληματίες. Αλλά μπροστά σε τούτους του λευκού κολάρου δεν είμαστε τίποτε. Είμαστε μικρά κουνουπάκια. Να μας την αντινάξουν, θα σπουρτίζουμε μπας στον τοίχο. Εγώ τούτον θα το στείλω ισόβια. Κάνε με μέσα χώμα, ξέρετε, για να μαύρα γυμάδα, που τσιόρε. Δεν έχουμε την πολυτελεία του χρόνου για να κάτσεις να μας πεις με τον ίδιο με το σίγμα τι σου είπε η Άλμα. Πρέπει να αποφασίσουμε να μου να κάνουμε και με ο Φιλπίδη. Ρε, οκ, ρε, να πάμε να το συλλάβουμε, αλλά εγώ είπα σας το ρε, κοπέλια, ότι... Είναι παγίδα, εμπεδώσαμε το. Όχι παγίδα, παΐα. Ναι. Να εσού. Ρε, ρε, πέμαζε, ρε, περιληπτικά, ήταν που σου είπε, ρε, κουμπάρε. Ρε, μάντια με μου την ιστορία της ζωής της. Είπε μου τις υποψίες της για κάποιον, αλλά δεν μου είπε ποιος είναι. Για είπες μας εμάς ότι είχες info που μέσα, ρε, πιόγκο. Τούτα που σου λαλώ είναι info, ρε, τσίτσι, πιόγκο. Ρε, κουμπάρε, πέμας, τι σου είπε να τελειώνουμε. Βασικά, εξέπλυνε μου ο Φιλιππίδη. Το Φιλιππίδη, γιατί. Ότι ο Φιλιππίδης δεν διέπραξε το έγκλημα. Καλά, ρε. Τι σέρα που τον πήγαινε τούτου που δαμέ και ξέβει που την άλλη είναι που ήταν μόια και ήθελε να φύγει πέσω. Όχι, αλλά λαλή, πως έμεινε ο Φιλιππίδης που βάλε την αλήθινη σφαίρα μες στο όπλο, αλλά άλλος. Καλά, ποιος άλλος. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Κάποιος πολλά ισχυρός, πολλά δυνάμινος οικονομικός και πολιτικός παράγος της χώρας. Ρε ξαναπάμε εσώ τώρα. Αγγελέ! Με μιλάεις Αγγελό, σατανά να μιλάεις. Ρε φιλούι, μα γιατί είχαμε σε έτσι ρε φιλούι. Θα σου πω υπό έναν όρο ότι θα δεχτείς την πρόταση των Γερμανών. Που τη στιγμή μου πιστεύεις ότι τούτη είναι μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον σου. Ως ήταν τόσο σοβαρό το θέμα. Γεια! Μαρία μου, τι έγινε! Φιλενά, να κάνεις την άκρη πόντων! Έτον και τούτον! Τούτον, επειδή εδερθήκεται με τον Τάσο. Τούτον, επειδή δεν μου έσχεσαι εμπιστοσύνη, Δημήτρη. Τούτον, γιατί την μια μου μιλούσε στο νοσοκομείο που ακόμα δεν μου είπες ποια είναι. Τούτον, επίσης, γιατί είναι στο νοσοκομείο. Τούτον, επειδή είπες στις Βίκες να μην παπατήσει το τηλέφωνο. Αχ, εσύ, ζάωσε, τον εζάωσε, τούτη πατέρα. Και τούτον! Επειδή αποφάσισες να πάει στη Γερμανία. Γι' αυτό είναι τα δυνάμενη, έχει λογική. Περίμενε! Περίμενε, κάνει! Τι να περιμένω! Μάμα, κάμε κάτι, σε παρακαλώ. Τι να κάνω, αγαπη μου, εγώ να κάνω κάτι. Να κάνει κάτι, Ελλάδα. Ελλάδα! Σύρε, Μαρία μου, περίμενε, άμε, φορά που πάρε. Δεν κάνεις τίποτε. Προς το παρόν εποφίαμε τη συζήτηση. Προς το παρόν, αλλά ως πότε. Τώρα να μην πω να τον εγκλητώσω. Όχι, να μην με κατωθείς. Εμείς αναγιώσαμε τον άδερτο, αλλά χαρκούμε ήβρε τον δάσκαλό του. Έλα, να! Δημήτρη! Έλα, τώρα μωρό μου! Έλα, τον περίμενε, είσαι χάσε να το συζητήσουμε. Όχι, έλεσαι να περιμένω τίποτε. Τα νεύρα που μου έκαμες δεν μου τα έκαμε ποτέ κανένας άλλος. Ωραία, εντάξει. Ένα λεπτό τότε. Τι ένα λεπτό. Εντάξει, ρε μωρό μου, να σου πω κάτι. Εμένα έπεσαν πάρα πολλά το κοντιζό μας. Για να κουραστείς καθόλου. Να κουραστώ με την πελέρα που έχω πάνω μου τώρα. Εγώ στέλνω στα βραβούρι και κατεβαίνω 10 φορές. Όχι, δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Ξέχασε το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Είναι άβατο. Θα σε ρίξω! Περίμενε, ρε μωρό μου, ένα λεπτό δηλαδή τώρα που να κάνουμε. Ένα βρω ένα στο άλλο. Κάνει. Είναι επειδή σε αγαπώ και κάνω άλλα πράγματα. Αγαπώ σε ρε Μαρία. Κάθε φορά που σε θωρώ μαζί με τον άλλον τον καθυστερημένο τον Τάσο, πελανίσκω γυρίζω νους μου. Καταλάβεις το ή δεν το καταλάβεις. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αφήσω ατιμωρητή τη συμπεριφορά σου, Δημήτρη. Ωραία, όχι, okay, εντάξει. Έσπαζε με στο ξύλο, τι άλλο θέλεις να κάνουμε. Χρήστο, τι κοιτάς, κάνε κάτι. Μη διανοηθείτε να ανεκατοθείτε, α. Σας ζητάω να με προστατεύσετε σαν αστυνομική, όχι σαν συγγενείς και φίλοι του τρελού. Ακού, τα πλάσματα είναι αστυνομικοί, έτσι όπου δουν τους κερατοφύλακες. Τι λόγιαξες το μίζρε, πού τα είδες τα κέρατα. Για να μεν τα δω που μάχουμε. Σήμαμε να έχω τον Κεντικελένη να σου άλλει χέρι. Συνέχισε. Ο Κεντικελένης δεν μου έβαλε χέρι. Αθώα με άγγιξε. Αμά τον τζίσο ή όμως, να κάνει μαύρα μάτια να σε ξανατσι, κάτι ζήλιο όπως της Καρτάσας. Την Αριάννα Γκράντε προτιμώτη ρε παρέα. Έσω τώρα! Τι λέρε, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα! Τόπουζε, χόρκατε, βλάχε, φαλοκράτη, ρατσιστή! Είμαι Κυπρέος original με τη στάμπα. Τώρα έσω! Το ίδιο λέμε! Κύριε, εδώ είμαι.
Τι πρέπει να γίνει, να παίρνω στα γόνατα, σας παρακαλούσα να με συλλάβετε. Η μαμά μου πρέπει να ζήσει ήρεμα, γυραθιά. Καλά, πες και μπροστά της ότι ζει γυραθιά και εγώ θα σου πω πόσο ήρεμα θα είναι. Εντάξει, με σου πω ότι πρέπει να στείλουμε για τον Νάσο. Να γραφτεί και αμέσως σχολείο φέτος, τι λέμε σω. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Λευκοσία. Ας πω την αλήθεια μου, λυπήθηκα που τον κλείσαμε στο σπίτι. 16 χρονών παιδί, εκείνος ήθελε να πάει στο περίπτερο της Μαλλιαλούς και εμείς το στείλαμε στο δωμάτιό του σαν φυλακισμένο. Εόι ρε φίλε! Γιες μάνα μου, γιες! Εόι! Γιες ρε, γιες ρε, γιες ρε! Πόσο καλό βαρδός είσαι ρε! Γιες μάνα μου, ερέφαρα ρε! Ερέφαρα, να το σπα! Πού είναι το σοφέρ μου καλέ! Μα έχετε και από τον σοφέρ σκούλα. Αυκάτσι, έτσι και με ξαναπεί σκούλα, θα σε ξαναστείλω φυλακή να πω στο στοιχείο σου. Μα είναι τα επαρκάρεν και κάτω και το αυτοκίνητο του τούτος. Για λόγους ασφαλείας και ξέρεις, ο Ιωαννίδης είναι απρόβλεπτος και αδίστακτος. Δεν και ξέρεις καμιά φορά. Τώρα σου κάνει κανένα κακό για σένα δηλαδή. Να με τόλμησε να κάνει κακό στην οικογένειά μου. Αχα. Λοιπόν, θέλω να ανακαλύψετε όσο πιο πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία μπορείτε. Να σκαλίσετε παντού. Πού, εντά τούτο είναι το μόνο εύκολο. Είναι τα έχω σκαλιστή ρηχτούλα. Αθιάτσι, πού τον καλέ. Πάντως την άδεινε γλιτώσαμε. Μπήκε μέσα η Μαρία. Και ο παλιάς εγκαφάριζε. Ναι, σαν από μηχανής θεά. Νιώθω ότι τούτοι δυο εν να χωρίσουν ότι ο Χρήστος θα τη χάσει τη Βίκη μας. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν έχω διαθέσει για τίποτε πλέον. Ούτε για τον Χριστό. Ειδικά για τη σχέση μου με τον Χριστό. Δεν θα το συζητήσουμε άλλο, από αυτή τη στιγμή είμαστε διάδικοι. Εντάξει, πάρ' το αυτοκίνητο και φύγε. Μαμά μου! Σηκώνα την ίσια πάνω την κυρία Νάρκο. Ευτυχώς δεν ήταν μες στο αυτοκίνητο. Όχι, όχι. Που να έχει τις κατάρες, που να έχει. Που να το δω στο Θεό να καλεμένο. Μαμά. Αχ, μάνα μου. Εν το απάρμε μου τούτο, ρε Φιλιππή. Δεν ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά σου. Μα νομίζεις ότι είναι τυχαία που ευκήκαμε πολιτιστική πρωτεύουσα στην ΠΑΦ. Έχουμε καλλιτεχνική φλεπ. Εκεί που νόμιζα λέει ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την ιστορία η κυρία Άρμα, μπουμ, τι στενάξα το αυτοκίνητο στον αέρα. Λοιπόν, όχι, δεν μου ανάδοξε. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Και λόγος που παραδόθηκα είναι επειδή με παρότρινε κάποιο πρόσωπο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ένα λεπτό, ρε, να μπορεί να μου να γίνει δάμε. Φέρετε μου τον τι, φουρνιά δεν τσινούρκε, ρε, κουμπέρα ότι τους κάνεις ένα. Που μαζί με το φωνιά μπρε αν πει φυλακή και ο αστυνομικός, δεν εξηγείται διάφορα. Δάμε, ένα εύρω τον έρωτα της ζωής μου. Έχω και κρατικών, έχω και ξυστών. Τι προτιμάτε? Τον κόρη, εν τούτος. Με ποιους συναντήθηκες? Να πω μου. Σα κάκαφα, μαμά, σα κάκαφα. Κυρία Άλμα, πρόσεξε, έφερα το τσεντί σου, έπαιρνα σου να έπαιξε την μπόμπα. Πρόσεξε.